Σήμερα θα κάνουμε μία διαφορετική συνταγή. Θα πάρουμε κολοκυθάκια, θα τα τρίψουμε στον τρίφτη και θα κάνουμε φωλίτσες. Και μέσα στις φωλίτσες μετά θα φτιάξουμε μικρά muffins τα οποία θα μπουν στις φωλιές κολοκυθιού και θα τα στολίσουμε με κρέμα τυριού, παπαρουνόσπορο και σποράκια κολοκύθας. Ας ξεκινήσω όμως με τη μαγειρική. Άνοιξα την εστία για να βάλω να λιώσει το βούτυρο. Και με τέτοια ζέστη που έχει, θα λιώνε και μόνο του βέβαια. Έχω το κολοκύθι. Θα ρίξω τα κολοκύθια, θα ρίξω τα κρεμμύδια. Το σκόρδο. Αλάτι και πιπέρι. Και το πιπεράκι, μπόλικο πιπεράκι. Τέλεια. Θα τα ανακατώσουμε καλά-καλά. Ας ρίξω λίγους κολοκυθόσπορους. Λίγο λαδάκι. Θα τρίψω μισό μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο ταιριάζει πάρα πολύ στο κολοκύθι, όπως ταιριάζει πάρα πολύ και στις πατάτες. Και στην μπεσαμέλ βέβαια. Έτοιμο και το μοσχοκάριδο. Θα χρειαστώ τώρα βασιλικό. Φυλλαράκι από φρέσκο βασιλικό από τη γλάστρα μου. Δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα που να μην έχει το λιγότερο 2-3 γλάστρες με βασιλικό. Θα το ψιλοκόψω. Για να δώσει όλο του το άρωμα, τη φρεσκάδα, τη δροσιά του. Έχω και εδώ άνηθο. Ο άνηθος ταιριάζει πάρα πολύ στα κολοκυθάκια. Κολοκυθάκια μπορούμε να μαγειρέψουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Μία από τις αγαπημένες μου συνταγές είναι τα λαδερά κολοκυθάκια με μπόλικο άνηθο και φρέσκα κρεμμυδάκια. Ήδη έχει αλλάξει αμέσως η όψη του κολοκυθιού. Θέλω τώρα να ρίξω τα αυγουλάκια. Τα αυγουλάκια τα ρίχνω για να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους. Και τώρα σκέφτομαι μια άλλη συνταγή, παιδιά. Αυγουλάκια με ψιλοκομμένο κολοκύθι, ομελέτα. Να βάλεις και λίγα σπαράγγια από πάνω και να έχεις ένα υπέροχο γεύμα. Και τώρα για να δέσουν όλα αυτά, προτού ξεκινήσω για να τα βάλω στις φορμίτσες μου, τι θα βάλω? Αλεύρι. Ένα φλιτζανάκι του καφέ. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Αλεύρι ελληνικό από τη Μακεδονία. Από μια οικογένεια που έχει 30 χρόνια εμπειρίας και είναι η τρίτη γενιά. Λίγο αλευράκι θα πασπαλίσω ακόμα. Είναι αρκετό. Εδώ έχω το μπέικιν. Ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν. Είναι αρκετό. Και τώρα θα τα ανακατώσω όλα μαζί. Θα γίνει ένας χυλός. Έτοιμος ο χυλός μου. Θα τον αφήσω 2-3 λεπτά να ξεκουραστεί, να δουλέψουν τα υλικά μεταξύ τους και να σφίξουν.
Και τώρα θα πάρω τη φόρμα από muffins για να φτιάξω μέσα τις φωλίτσες. Ξεκινάω. Εδώ βέβαια θα σας ζητήσω να έχετε δύο ειδών φορμίτσες. Η μία να είναι πιο μεγάλη, πιο φαρδιά, και στην πιο φαρδιά θα μπουν οι φωλίτσες. Σε μία πιο μικρή φορμίτσα θα βάλουμε τα muffins. Και αυτό γιατί? Γιατί όπως θα βγάλουμε τα muffins, για να χωράνε μέσα στις φωλίτσες. Το φούρνο στους 170 βαθμούς. Θα τα αφήσω μέσα στο φούρνο περίπου 12 με 15 λεπτά. Μπορεί κάποια από εσάς να κάνετε λίγο πιο χοντρή βάση. Μπορεί να χρειαστεί τότε περισσότερος χρόνος στο φούρνο. Όσο πιο λεπτά είναι, τόσο λιγότερη θερμοκρασία και λιγότερο χρόνο θέλουν για να γίνουν οι φωλίτσες. Εάν τις κάνετε έτσι ακριβώς όπως τις έκανα εγώ, με μία γεμάτη κουταλιά σούπας για την κάθε φωλιά, θέλουμε 170 βαθμούς, προθερμασμένο φούρνο και 12 με 15 λεπτά. Έφυγα! Ήρθα να συνεχίσω τώρα να φτιάξω το ζυμαράκι για τα muffins. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε μπολ, στο ίδιο το μπολ, γιατί πάλι κολοκυθάκια θα βάλετε και γαλατάκι και αλευράκι. Δεν χρειάζεται να λερώνουμε πάρα πολλά αντικείμενα, πάρα πολλά πράγματα για να έχουμε μετά να πλένουμε. Λοιπόν, θα σπάσω εδώ τώρα τα δύο αυγουλάκια. Ένα και ένα δύο. Τα χτυπάμε λίγο να ξανοίξουν. Ρίχνουμε μέσα το κολοκυθάκι. Κολοκυθόσπορο. Όταν παίρνετε μεγάλες κολοκύθες για να κάνετε είτε σούπα, είτε γλυκό κολοκύθας, είτε να κάνετε ένα ωραίο φαγητό με κρεατάκι και κολοκύθα, τους σπόρους μην τους πετάτε, κρατήστε τους, βάλτε τους στον ήλιο να ξεραθούν και ανοίξτε τους και θα έχετε σπόρους δικούς σας που δεν θα τους πάρετε από το εμπόριο, απόλυτα βιολογικούς. Τυρί φέτα. Πάρω και αυτό εδώ. Θα τα ανακατώσω και αυτό με όλα τα υλικά μαζί. Γρήγορη συνταγή, εύκολη, νόστιμη και με πολύ εύκολα υλικά. Το γάλα. Εδώ βλέπω έχει μείνει λίγο μοσχοκάριδο από τις φωλιές. Ας ρίξω και εδώ λίγο, να το αρωματίσω το muffin. Και θέλω να ρίξω τώρα αλάτι, όχι πολύ γιατί βάλαμε το τυρί, είναι αρκετό τόσο. Πιπεράκι όμως θα βάλω μπόλικο. Και το αλεύρι μας. Μουσική 100 γραμμάρια αλεύρι είναι αρκετό. Και το μπέικιν που έχω εδώ. Μουσική
Όπως είδατε, λερώσαμε μόνο μία μπασίνα, ένα-δυο κουταλάκια, ούτε μίξερ, ούτε τίποτα. Και εδώ έχω το βούτυρο το λιωμένο. Και να φέρω τη φόρμα μου. Από μία κουταλιά της σούπας σε κάθε εσοχή. ...180 βαθμοί ο φούρνος, προθερμασμένος, και θέλουμε 15 λεπτά. Ψήθηκαν, μοσχοβόλησαν και ήρθαν εδώ. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα έχουμε εδώ τις φωλίτσες, τις οποίες όπως βλέπετε τις έβγαλα, τις έχω στρώσει και είναι έτοιμες να δεχτούν τα muffins. Θα τα αφήσω εδώ λίγο να κρυώσουν και εγώ θέλω να ετοιμάσω την κρέμα. Θα ρίξω και λίγο παπαρουνόσπορο. Θέλω να πάρω τώρα την κρέμα τυριού. Θα τα στολίσω με κολοκυθόνθους. Λίγο παπαρουνόσπορο από πάνω. Λίγα σποράκια. Τέλεια! Και θέλω να πάρω λίγα πεδό ανθάκια και να βάλω εδώ στην ακρούλα. Θέλω να ευχηθώ καλή όρεξη.